μία της Μεγάλης Εβδομάδος, Πατήρ Χρήστο, στο δικό σας τον κήπο, έξω στην ελευθερία που έκανε ο πλάστης. Μία εβδομάδα δύσκολη, μία εβδομάδα βαριά για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Να πω καλησπέρα σε όλους. Να βγάλω όσο γίνεται το καλύτερό μου χαμόγελο μέσα από την καρδιά μου και να τους το χαρίσω, γιατί ναι, όντως δύσκολες μέρες, αλλά όποιος βρει το δρόμο νομίζω ότι γίνονται όμορφες μέρες. Δηλαδή μπορεί αυτές οι μέρες να τις κάνουμε μόνοι μας ή με τους δικούς μας ανθρώπους ή και με την ψυχή μας και με την καρδούλα μας να τις κάνουμε όμορφες μέρες. Το χέρι μας είναι. Δεν μας λείπει τίποτα από αυτά που χρειαζόμαστε να φτιάξουμε καλά την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας και να νιώσουμε, να νιώσουμε, να νιώσουμε μέρα με τη μέρα πράγματα. Δεν σας κρύβω ότι σε αυτό το σπίτι που σας δέχτηκα εδώ στην αυλή, κρατώντας και τηρώντας όλες τις αποστάσεις και τους κανόνες που οι γιατροί μας λένε, δεν σας κρύβω ότι και εγώ μια-δυο μέρες στην αρχή που κλειστήκαμε μέσα, σοκαρίστηκα. Λέω, όπα, τώρα τι κάνουμε, είναι φυλακή, είναι ένας τόπος που θα κλειστούμε μέσα και για ποιον λόγο. Γρήγορα όμως κατάλαβα ότι αυτό ρε εσείς μπορεί να γίνει και ευλογία, να το κάνουμε ευλογία. Και άρχισαν οι ευλογημένες στιγμές. Ποια ήταν η μεγαλύτερη ευλογία? Ότι ήμασταν όλοι μαζί η οικογένεια. Και μου λέει ο ένας ο γιος μου, ο γιος μου είναι 27 χρονών, ο άλλος είναι 25 και η γυναίκα μου και εγώ σε αυτό το σπιτάκι. Και μου λέει μετά, αφού πέρασε καμιά εβδομάδα, μου λέει, μπαμπά, πόσο καιρό είχαμε να βρεθούμε έτσι όλοι μαζί, να έχουμε χρόνο, να έχουμε άνεση, να παίξουμε, να γελάσουμε, παρακολουθώ τα παιχνίδια τους που κάνουν στην τηλεόραση με τα FIFA, πώς τα λένε και όλα αυτά. Και τρελαίνομαι και λέω, ρε, να την πρώτη ευλογία. Η δεύτερη ευλογία ήρθε γιατί είχα χρόνο. Εκεί που κυνήγαγα τα πάντα, κυνήγαγα στη ζωή μου. Η λειτουργία, η εξομολόγηση, τα συσίτια, τα κοινωνικά ιατρία, τα φαρμακεία, το σίτιο των αστέγων, 4-5 κοινωνικά πατοπολία. Χαμός ατελείωτος. Απότομα έρχεται ο καλός Θεός και μου λέει, όπα φίλε, όπα, ηρέμησε. Ηρέμησε! Και είπα, εκεί τι ευλογία, η δεύτερη μεγάλη ευλογία. Τρελάθηκα, λέω, κοίτα, χρόνος να ξεκουραστώ. Χρόνος να κοιμηθώ που δεν τον είχα και έφτανα κάθε βράδυ. 3 και 4 τα ξημερώματα να κλείσω όλα τις υποθέσεις που υπήρχαν. Και το πρωί πάλι 6:30-7 ξαναξεκινήσω το τρέξιμο. Και καμιά φορά στάζω στο δρόμο και να τρελαίνομαι. Τώρα έχουμε ύπνο. Έχουμε χρόνο. Τρίτο. Και πιο δύσκολο. Αλλά υπέροχο μου. Να βγάλω άκρη με τον εαυτό μου. Πόσο καιρό είχα να τον βάλω σε μια γωνιά και να κάτσω να κουβεντιάσω μαζί του. Να κάνω κουβέντα, να τράφω. Να δω τι γίνεται, πού είναι, πού υπάρχει, τι κάνει, τι δεν κάνει, τι κουράζεται, τι δεν κουράζεται, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Τρελάθηκα εκεί. Τρελάθηκα. Υπάρχει ο εαυτός μας, ο οποίος θέλει τα χάδια του, ο οποίος θέλει την έννοια του, ο οποίος θέλει κάπου να κάτσει σε μια γωνιά κάποιες ώρες. Τι λέει τώρα, κατάλαβα τι σημαίνει που είπε ο Χριστός, το ταμείο σου. Να μπεις εκεί που είναι το ταμείο σου, να κάνεις ταμείο με τον εαυτό σου. Όχι μωρέ, εντάξει, να το βάλεις κάτω τον τσαλαπατά. Δεν θέλει ο Θεός αυτό και δεν έχει κανένα νόημα.
τώρα να τον χαϊδέψεις. Να τον χαϊδέψεις τον εαυτό σου. Να τον χαϊδέψεις. Να τον νοιαστείς. Να τον αγαπήσεις. Να βρεις την άκρη μαζί του. Και να πεις, ρε εσύ, σε ευχαριστώ που υπάρχει. Σε ευχαριστώ που με κουβαλάς τόσο καιρό το σώμα μας. Μας κουβαλάει, μας κουβαλάει, μας κουβαλάει. Μας κουβαλάει. Μας κουβαλάει το σώμα μας. Μας κουβαλάει η ψυχή. Μας κουβαλάει και πονάει η ψυχή, διότι κάνουμε τούτη χαζομάρα, εκείνη χαζομάρα. Στενοχωρούμε αυτόν, στενοχωρούμε εκείνον, στενοχωρούμε τον ένα, στενοχωρούμε τον άλλο. Στενοχωρούμε εσύ το Θεούλη μας. Στενοχωρούμε το Θεούλη μας, και ποτέ συνήθως δεν είχαμε πολύ χρόνο να τα μετρήσουμε, να τα δούμε, να τα ζυγίσουμε. Ποιους πονέσαμε, ποιους στενοχωρέσαμε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι καλό κάναμε. Ωραία, και να το μετρήσουμε. Να το πούμε μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο ρε Χριστάκη, μπράβο, 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 τι έκανες. Ή Χριστάκη, hey, δεν το έκανες σωστά και το ξέχασες. Αυτόν τότε τον στενοχώρησε και τον ξέχασε. Για να τον θυμηθείς τώρα. Και το άλλο το κομμάτι το οποίο βρήκα αυτές τις μέρες, βρήκα χρόνο για προσευχή. Πάντα έτρεχα και την έκανα την προσευχή και στο τρέξιμο, δρόμο, στο αυτοκίνητο, κουβαλώντας ένα και το φορτηγάκι το καημένο. Το φορτηγάκι το καημένο, πώς τόσο καιρό δεν με είχε πλακώσει στο ξύλο που το τρέλαινα συνέχεια, πέρα δόθη, να το φορτώνω. Να σίτι εδώ, να σίτι εκεί, να σίτι αλλού. Και βρήκα χρόνο για προσευχούλα. Βρήκα χρόνο όμως και για διάβασμα. Διάβασμα. Τι είναι αυτό. Άντε ντε, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό στην εποχή μας. Υπάρχει βιβλίο. Υπάρχει. Και διαπίστωσα ότι στο σπίτι μου έχω κοντά 2.000 τόμους βιβλία. Πάντα διάβαζα. Παλιά. Τώρα τελευταία δικαιολογούσα τον εαυτό μου για όλα αυτά που σας είπα, που δεν τα έκανε. Τον δικαιολογούσα, έχεις τρέξιμο. Τρέχεις πολύ, δεν πειράζει. Έχεις τρέξιμο. Δεν πειράζει. Σήμερα κουρασμένος, αύριο κουρασμένος, μεθαύριο κουρασμένος. Και τώρα έπιασα βιβλία. Έπιασα ξανά την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια μας. Θα μου πεις, ρε εσύ, ρε Παπα Χρήστο, μόνον αυτά κάνεις. Όχι, όχι. Χαζεύω και με το ίντερνετ. Αλλά άνετα τώρα, χαλαρά. Και ένα ακόμα που το χαίρομαι πολύ από αυτό. Ναι, ναι. Βρήκα χρόνο να μιλάω με τους φίλους μου. Άνετα, χαλαρά. Με όλους σας, τι υπέροχα τηλέφωνα. Τι ιστορίες, τι διασκεδάζουμε, γελάμε. Έχω και αυτά όλα τα σύγχρονα, τα άμαθα και αυτά σιγά σιγά. Με την κάμερα και να βλέπουμε και να κάνουμε και μέσα από αυτά. Και χαίρομαι τους ανθρώπους, χαίρομαι τους φίλους μου, χαίρομαι τις φίλες μου, χαίρομαι τους γνωστούς. Βρίσκω καινούριους, γνωρίζω κόσμο. Και το απολαμβάνω, ναι. Το απολαμβάνω. Μέχρι καθόμαστε πάλι το ξενυχτάμε. Αλλά τώρα είμαστε και ξεκούραστοι όμως. Και είμαστε πολύ ξεκούραστοι. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Που τώρα που μας τρίμωξε λίγο ο καλός και είπε κάτσετε μέσα. Τώρα βρήκα και τον Θεό πιο εύκολα. Ευτυχώς, δεν μπήκα στον πειρασμό να ψάξω όλα εκείνα που μας μαυρίζουν την ψυχούλα αυτές τις μέρες.
Συνωμοσίες από εδώ, συνωμοσίες από εκεί, κακό από εδώ, κακό από εκεί, έτσι το ένα, έτσι το άλλο, λένε. Όχι, αυτά δεν είναι. Τα πέταξα πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, λέω, δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Θυμήθηκα ένα λόγο από τον Γέροντα Παΐσιο. Τι υπέροχος λόγο. Έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Και είναι και στα βιβλία του αυτό γραμμένο. Παιδάκι μου, ό,τι από αυτά που ακούς και σου λένε και διαβάζεις σου δημιουργεί αναστάτωση και πανικό και φόβο και άγχος, δεν είναι του Θεού. Δεν είναι από το Θεό. Είναι από εκείνον τον πονηρό που προσπαθεί να μας βάλει ανακάτωμα τελείωτο. Όχι ρε εσύ. Η αγάπη του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε. Η αγάπη του Θεού έξω βγάζει το φόβο. Τον βγάζει έξω. Έξω λοιπόν. Έξω φόβο. Μέσα η αγάπη. Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη. Η αγάπη που τώρα μπορεί πάλι να κάνει θαύματα. Διότι και το Θεό τον έχουμε. Υπάρχει ο Θεός. Δεν κλειδώνεται ρε εσείς ο Θεός. Και στα σπίτια μας έρχεται ο Θεός και με χαρά. Και το σπίτι μας, τι ωραία φάση μπορεί να γίνει το σπίτι σας κατοίκον εκκλησία. Ποιος την είχε καταλάβει αυτήν τη φράση μέχρι τώρα, που το σπίτι μας το είχαμε ξενοδοχείο όλοι και αυτούς που μπαίνανε και βγαίνανε. Πόσο μου άρεσε τις πρώτες μέρες που όλοι πειραζόμασταν και πειράζονταν και φτιάχνανε ο ένας και ο άλλος ωραία σποτάκια και στέλναμε ο ένας τον άλλον και τα λοιπά. Διάβασα ένα σποτάκι τις πρώτες μέρες κιόλας και το αντάλλαξα με τους φίλους μου, ότι έμεινα, λέει, αυτές τις μέρες έμεινα μαζί με τους δικούς μου και τους είδα ότι πρέπει να είναι καλοί άνθρωποι. Ρε εσείς τώρα τους είδαμε καλοί άνθρωποι. Τώρα τους είδαμε ότι είναι καλοί άνθρωποι. 40 τόσα χρόνια μαζί εγώ με την κυρία μου, τώρα πρέπει να καταλάβω ότι είναι καλός άνθρωπος και μ' ανέχεται και μ' αντέχει και με... και με περιποιείται. 27 χρόνια το παιδί μου, τώρα πρέπει να καταλάβω ότι είναι καλό παιδί. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα αυτήν την αλόκοτη φράση, ότι αυτός ο κορονοϊός μπορεί να είναι και ευλογία για όλους μας. Μας δείχνει καινούριους δρόμους. Καινούριους δρόμους, καινούριους, διαφορετικούς. Αλλά ακόμα και τον Θεούλη θα τον ψάξουμε αλλιώς. Θα τον βρούμε αλλιώς. Πιστεύω ότι αυτές τις μέρες τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Και τη Θεία Κοινωνία θα τη λαχταρίσουμε περισσότερο. Πω, λέω, τάχα κοινωνούσαμε και λειτουργούσαμε και δεδομένα πράγματα είναι το επάγγελμά μας και γίνει. Και τώρα που μας την έκοψε για ένα διάστημα και εμάς τους ιερείς και είπε, ω πατέρμα, δεν θα λειτουργήσετε. Αλλά και τώρα που πάμε στους νομούς και είναι άδειος ο ναός, σκέφτομαι και λέω, τι ωραία να μάθουμε να τα λαχταρίσουμε, να γίνει λαχτάρα μας ο Θεός. Λαχτάρα μας. Να τα λαχταρίσουμε. Και άμα τα λαχταρίσουμε, τότε θα τα ζήσουμε κιόλας. Θυμάμαι μια φορά
ήμουνα στον Άγιο Αθανάσιο. Μου είχε έρθει μία κυρία για εξομολόγηση. Της είχα βάλει μία όρευση με κάποια κομμάτια που πρέπει να κάνουμε και το δίκαιο του Θεού σε κάποιες αμαρτιούλες που μας λέτε. Με αγάπη, με υπομονή, με καλοσύνη, θα το κάνουμε το δίκαιο. Παιδάκι μου, δεν θα κοινωνήσεις για ένα χρόνο, σε παρακαλώ. Ναι, παππούλη μου, και εγώ το νιώθω τόσα που έχω. Την έβλεπα μετά, σε κάθε λειτουργία όμως ήταν εκεί. Και την έβλεπα πίσω από τις κολόνες του λαού, κρυμμένη, να φέρνετε το προσωπάκι της και να βγαίνω εγώ και να λέω το μεταφόβο Θεού, πίστεως και αγάπης, και αυτή να κλαίει, να κλαίει της όλη την ώρα που κοινωνούσα τους άλλους, γλυκά, όμορφα και αίμα να κλαίει. Και όταν ήρθε μετά από λίγες μέρες πάλι να τη δω στην εξομολόγηση, να τη δω και να την ξαναδώ και να την ξαναδώ, τι όμορφο που ερχότανε. Λέω, καρδούλα μου, σε βλέπω, δακρύζεις. Αχ, παπά μου, τι ωραία, τι ωραία. Λαχταρώ εκείνη την ώρα. Και είναι σαν να γεύομαι κι εγώ τη Θεία Κοινωνία. Αλλά σκύβω και λέω, Θεέ μου, όχι, όχι. Όταν μου πει ο παππούλης μου, πόσες φορές το σκέφτηκα αυτές τις μέρες και λέω, τι ωραίο ρήμα, λαχταρό παππούλη μου, Θεία Κοινωνία. Διότι όποιος τα λαχταρίσει, δεν κόβει επικοινωνία με το Θεό. Δεν την κόβει. Εδώ είναι ο Θεός. Εδώ είναι, μωρέ, ο Θεός. Και να σας πω και κάτι. Ντρέπομαι που θα το πω. Αλλά και εκεί που πάω τώρα και κάνω τις ακολουθίες κάθε μέρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, σας έχω όλους αγκαλιά μου. Όλους. Και εύχομαι και προσεύχομαι και σας νοιάζω και στέλνω το Χριστό και τον στέλνω με όλη μου την αγάπη. Να είστε σίγουροι, να είστε σίγουροι, με όλη μου την αγάπη στο κάθε σπίτι, στο καθένα. Και σας περιμένω όταν τελειώσει με το καλό και μας φυρίξουν φτούξε ελευθερία. Τι ωραία φράση που τη λέγαμε, παιδάκια. Έτσι θα το ζήσουμε και τώρα. Φτούξε ελευθερία και βγαίνω. Ε, τότε τι ωραία πράγματα θα ζήσουμε. Γι' αυτό, ήρεμα, μη δηλητηριάζουμε το μυαλό μας, την καρδιά μας με σκέψεις δύσκολες, με σκέψεις αγανάκτης και τούτο και εκείνο. Με ταπείνωση, ρε εσείς, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε όταν θα ξανασυναντήσουμε τον ναό μας, τους Αγίους μας, τον Θεό μας, τα μυστήριά Του. Θα είμαστε εκεί ξανά για εξομολόγηση. Να πάρουμε τις καρδούλες όλων σας. Να τις πάρουμε ξανά στα χέρια. Να τις φιλήσουμε και να σας τις ξαναδώσουμε. Και να σας ευχαριστήσουμε που όλον αυτόν τον καιρό, έστω και νοερό, συνυπάρχουμε όλοι μαζί. Ναι, ναι. Και να σας δώσουμε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αλλά να βλέπουμε τη λαχτάρα στα πρόσωπά σας. Τη λαχτάρα. Μια λαχτάρα που να αναγεύεται το Θεό και να λες, όχι ρε εσύ, όχι, όχι, αυτός είναι ο Θεός που με περίμενε, εδώ ήταν, δεν έφυγε.
Κανένας Θεός δεν θα φύγει από αυτόν τον τόπο που μόνο στις μέρες μας έχει βγάλει καμιά πενινταριά Αγίους. Είναι δυνατόν να φύγει και δεν είναι αυτοί μόνο που γράψαμε, που έχουμε καταγράψει και τους έχουμε φτιάξει εικόνες και τους προσκυνάμε τους καινούργιους Αγίους. Είναι και χιλιάδες, εκατοντάδες, σίγουρα κρυμμένοι από εδώ και από εκεί, και από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ και από εκεί, οι οποίοι κάνουνε ταπείνωση, κάνουνε υπομονή, κάνουνε αγάπη, κάνουνε υπακοή, κάνουνε φιλανθρωπία. Όλοι αυτοί, για όλους αυτούς θα μας αφήσει, νομίζετε, ο Θεός? Είναι δυνατόν, μωρέ, μας αφήσει? Ναι, λοιπόν, και ο Θεός υπάρχει, και η Παναγία υπάρχει, και οι Άγιοι μας υπάρχουν, και η Εκκλησία μας υπάρχει. Και με σοφία τα σκέφτεται. Πω, πόση σοφία και πόση υπομονή έχει η Εκκλησία μας. Πόση σοφία να τα σκέφτεται και να σκέφτεται πρώτα τον κάθε άνθρωπο, την υγεία του, την προστασία του, το να μην έρθει σε κίνδυνο. Αυτό παίζεται τώρα. Το να μην κινδυνεύει, όλοι γι' αυτό κλειστήκαμε μέσα. Και πάλι θα βγούμε, είπαμε, θα σφυρίξει φτούξελευθερία. Και θα σφυρίξει φτούξελευθερία. Όσο πιο πολύ προσέξουμε ένα τον άλλον. Αλλά, το λέω όμως αυτό, όσο μάθουμε και το μάθημα που πρέπει να μάθουμε, χρειάζεται να μάθουμε μάθημα. Όχι, μην νομίζετε ότι θα την περάσουμε την τάξη χωρίς να μάθουμε αυτό το μάθημα. Αυτό το μάθημα εδώ, της υπομονής, της ταπείνωσης, της αγάπης, της υπακοής, το ποιος είναι ο Θεός μας, ποια είναι η Παναγίτσα μας, ποιοι είναι οι Αγίοι μας, τι είναι η Εκκλησία μας, τι είναι τα μυστήριά μας. Δεν είναι κοινωνική επίδειξη η Εκκλησία και τα μυστήρια. Είναι ένας χώρος που μπαίνει ο άνθρωπος, σκύβει το κεφάλι του στο Θεό και ό,τι κι αν έχει κάνει φωνάζει ένα με συντριβή από μέσα του. Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σών με. Και τον παίρνει αμέσως ο Θεός αγκαλιά. Αμέσως τον παίρνει αγκαλιά. Και τον κάνει να νιώσει ότι είναι παιδί του. Παιδί του. Και κάτι. Η Εκκλησία θα του πω, δεν είναι για τους 5, 10, 20, 50 καλούς εντός πολλών εισαγωγικών. Ο Χριστός μας στο Σταυρό μεθαύριο ανέβει για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και τώρα που θα, όταν σφυρίξει φτούξελευθερία, θα πρέπει να το κάνουμε αλλιώς από το κάναμε μέχρι τώρα. Εμείς οι πολύ καλοί εντός αγωγικών χριστιανοί να κρυφτούμε στις άκρες και να αφήσουμε στη μέση αυτούς που νομίζουν ότι δεν πιστεύουν. Ξέρετε πόσους τέτοιους μαζεύει αυτές τις μέρες ο Θεός από αυτούς που μέχρι τώρα έλεγαν δεν πιστεύω, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν ενδιαφέρουν αυτά. Προσευχές, νηστείες, Παναγία, Άγιοι, Θεός, δεν με νοιάζουν, δεν κοροϊδευάει κιόλα. Αυτοί θα έρθουν πρώτοι μόλις σφυρίξει
τούξε ελευθερία. Γνώρισα αυτές τις μέρες ένα υπέροχο παιδί, υπέροχο. Έχασε τον πατέρα από κορονοϊό. Πόνος ατελείωτο. Γιατί ξέρετε κάτι, συνέβη κι άλλο, ότι τελειώνοντας και φτάνοντας στο τέλος, δεν τον είδαν τον παπά. Έφυγε άρρωστος και δεν το ξαναείδαν ούτε την όψη το απεθαμένο. Κυδεύτηκε χωρίς να δουν την όψη. Τον αγκαλιάσεις τελευταία φορά, να τον φιλήσεις. Τόσο τραγικό είναι τούτο εδώ. Και με πήρε τηλέφωνο σε μια-δυο μέρες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το παιδί το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Μιλάμε από τότε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν θα πω πώς με φωνάζει. Θέλω να το κρατήσω για μας. Αλλά τι είδα όμως. Αχ, πάτερ μου, λέει, εγώ ξέρεις κάτι, τίποτα δεν ήξερα από αυτά. Και όταν μου ζήτησε καμιά προσευχή να στείλω, να ακούει ψάλματα και να διαβάσει μια προσευχή, της έστειλα πρώτα-πρώτα το Αγνή Παρθένε, το Εξομολογήστε το Κυρίο και κάποιες άλλες προσευχές. Και όταν διάβασε την πρώτη προσευχή και άκουγε τα ψάλματα, μου λέει το βράδυ δακρυσμένο, παιδί, πάτερ μου, δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια αισθήματα και συναισθήματα στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί εγώ στο σπίτι μου που είχαμε λεφτά πολλά, νόμισα ότι όλα είναι εύκολα. Όλα γίνονται, δεν υπάρχει κάτι που να περιμένω από κάπου. Πόσο σε ευχαριστώ που υπάρχουν αισθήματα και συναισθήματα και μου τα έδειξε. Θέλω κι εγώ να μάθω το Θεό. Ξέρετε ποια είναι η πλάκα όμως. Ότι το Θεό τον ξέρει τέλεια. Γιατί έχει υπέροχη ψυχούλα. Και από αυτό το παιδί μαθαίνω και εγώ το Θεό. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Υπάρχει μια οικογένεια στην Αθήνα. Έχουν έναν υπέροχο γιο, το Θοδωρή. Ο Θοδωρής έχει μια πάρα πολύ βαριά ασθένεια, από αυτές που δύσκολα θεραπεύει. Και γνώρισα μάνα, πατέρα και Θοδωρή και κάποιους φίλους του και είπα, ρε εσύ, αυτοί όλοι είναι άγιοι. Υπομονή, προσευχή, ταπείνωση, απλότητα, παρόλο το ότι το παιδί βασανίζεται και παιδεύεται, ακόμα και να κουνηθεί. Και χθες μου στείλαν μια φωτογραφία με στην τρελή χαρά, γιατί μπόρεσε μόνος του και έβαλε το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Άμα τους γνωρίσετε, όταν πήγα στην Αθήνα και όρμηξε και μ' αγκάλιασε ο Θοδωρής, είπα, αυτή είναι η Άγια. Ή όχι, αυτός είναι άγγελος. Και εμείς τώρα βγάζουμε σπαθιά και τσακωνόμαστε για το Θεό. Hey. Κάποιοι τον βρίσκουν το Θεό και τον όμορφα και τον βρίσκουν υπέροχα. Θα βάλουμε άλλο μικρόφωνο. Ο κόσμος ζητάει την ευλογία σας. Έχετε πολλά μηνύματα.
και ρωτάνε πώς να διαχειριστούν το όλο θέμα με τον ιό. Ωραία ερώτηση, πώς να διαχειριστούν το όλο θέμα με τον ιό. Είπαμε να γαλινέψει το μέσα μας, να ερεμήσουμε, να αγαπήσουμε και να αφήσουμε τον εαυτό μας να αγαπηθούμε, να βρούμε τις άκρες με τον εαυτό μας, να βρούμε τις άκρες με τον καλό Θεούλη, να βρούμε τις άκρες με τους Αγίους, έλεγε ο καιρό Παΐσιος. Παιδάκι μου, να κάνεις φίλο σου έναν Άγιο. Και πώς να κάνω φίλο μου έναν Άγιο, γέροντα? Αχ, εύκολο είναι, παιδάκι μου, τους Αγίους σου κάνουμε εύκολα φίλους. Για πες μας, ρε γέροντα, πώς να τους κάνουμε τους Αγίους φίλους? Κάθε μέρα θα βρίσκεις ποιοι Άγιοι γιορτάζουν. Θα διαβάζεις κάτι για τη ζωή τους. Τώρα στο ίντερνετ είναι εύκολο να βρούμε ο συναξαριστής της ημέρας. Τσου, μας δείχνει ποιοι Άγιοι γιορτάζουν. Πατάμε τον κάθε Άγιο και διαβάζουμε 5 λόγια για τη ζωή του. Άμα είναι και μεγαλύτερος Άγιος, πιο γνωστός, διαβάζουμε 10 λόγια για τη ζωή του. Και μόλις τελειώνεις θα λες, Άγιε Λουκιανέ, θέλω να γίνουμε φίλοι. Άγιε Νικηφόρε ο λεπρός, πω πω, τι μεγάλη μορφή αυτός. Άγιε Παΐσιε, Άγια Βαρβάρα, Άγια Κατερίνη, Άγιε Μινά. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Σε παρακαλώ, θέλω να γίνουμε φίλοι. Πολλοί Άγιοι θα τρέξουν να γίνουν φίλοι μας. Ξέρετε, μου έλεγε ο καιρό Παΐσιος, ένα άλλο τώρα. Έχω τώρα, με έπιασε εδώ η όρεξη να σας πω χαζά. Γέροντα, πώς είναι πάνω στο παράδεισο, μας βλέπουν οι Άγιοι? Και τι παράδειγμα χρησιμοποίησε απλό ο γέροντας? Ξέρεις, παιδί μου, πως είναι ένας πύργος μεγάλος στην κορυφή που έχει τις πολεμίστρες και αυτά όλα. Πως είναι ο λευκός πύργος? Εκεί πάνω, λέει, έχει χιλιάδες Αγίους. Και τι κάνουν οι Άγιοι, γέροντα? Να βρε, παιδάκι μου, κοιτάνε κάτω, κοιτάνε συνέχεια το μάτι τους ανθρώπους, κοιτάνε. Και τι κοιτάνε, γέροντα? Ποιος θα σηκώσει το χέρι και θα κοιτάξει τον Άγιο και θα τον φωνάξει και θα του πει, Άγιε Σπυρίδα, να εδώ είμαι, σε παρακαλώ, κοίτα με, έχω αυτό να σου πω. Πονάω, υποφέρω, ένα άρρωστο παιδάκι, τούτο, εκείνο δικός μου, έτσι, αλλιώς, δυσκολίες, προβλήματα. Και άμα το πεις, γέροντα, τρέχει, λέει, στο Θεό, γονατίζει ο Άγιος, σκύβει κάτω και λέει, Θεέ μου, ο Τάδε, σε παρακαλώ, θέλει να τον βοηθήσουμε σε αυτό, θέλει να τον βοηθήσουμε σε εκείνο. Και τον στέλνει, λέει, ο Θεός κατευθείαν και του λέει, τρέχα, τρέξε εσύ. Και έρχεται ο Άγιος. Έχουμε Αγίους, παλιούς, καινούριους, μικρούς, μεγάλους, άνδρες, γυναίκες. Έχουμε τους αγγέλους. Πόσοι άνθρωποι αυτές τις μέρες μου λένε και μου ξαναλένε, εγώ προσεύχομαι στον Αρχάγγελο, πόσους έχω γνωρίσει αυτές τις μέρες που μιλάνε για τον Αρχάγγελο και ξανά για τον Αρχάγγελο και στην Σύφνο και στην Μυτιλίνη και στην Θάσο. Τι υπέροχε διηγήσεις έχουν να μας πούνε εκεί με χιλιάδες θαύματα τα οποία κάνουν οι άγγελοι. Έχουμε τους προφήτες, έχουμε τους Αποστόλους, έχουμε ο καθένας τον Άγιό του. Και εγώ έχω Άγιο, δεν γιορτάζω μόνο τα Χριστούγεννα. Έχω και τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό. Και να σας πω μια χαζή ιστορία. Έψαχνα την εικόνα του και δεν την έβρισκα. Άγιος Χρήστος Κυπουρός, Άγιος Χρήστος Κυπουρός, Άγιος Χρήστος Κυπουρός, και δεν έβρισκα μια εικόνα. Και έρχεται ένα παιδάκι από την Αγγλία και μου φέρνει καμιά δεκαριά εικόνες πλαστικοποιημένες και υπέροχες. Λέω, πού τις φέρεις, ρε Θανασάκη? Αυτός δεν ήταν ο γιος του πρώην πνευματικού μου που τον είχα στο πανεπιστήμιο, Θανάση. Και μου λέει,
στο μοναστήρι στο Έσεξ. Την τυπώσαν αυτές τις μέρες και του ζήτησα εγώ μία για να τη φέρω στο πνευματικό μου. Και μου είπα, ποιος είναι ο πνευματικός Παπαχρήστος? Αυτός τρελός, λέει, με τον πάω. Πάρε, λέει, 10 και δώστε. Μου ήρθαν 10 εικόνες. Σιγά σιγά όμως εγώ τις έδωσα αυτές. Έρχονταν ένας, μου λέει, για ένα πρόβλημα υγείας. Συγκινούμουν εγώ, το έδινα μία. Μετά έρθει κι άλλος, το έδινα ακόμα μία. Του έδινα ακόμα μία. Κάποια στιγμή πάνε, τέλειωσαν. Δεν πρόσεξα να κρατήσω μία, να βγάλω φωτογραφία, να την ξανατυπώσω. Και εκεί που στενοχωρέθηκα λίγο, δεν σας το κρύβω, αλλά ντράπηκα να ξαναζητήσω από αυτούς που τις είχα δώσει, έρχεται μια υπέροχη κυρία που με πήρε και σήμερα τηλέφωνο και μιλούσαμε τόσες ώρες και μου λέει, Παπαχριστό, ζωγράφισα, αγιογράφισα τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό και θέλω να σου τη φέρω. Και την έχω εκεί στο Ιερό Βήμα στη Σαρακίνα που λειτουργώ και τη χαζεύω κάθε φορά και του λέω και το δικό μου πόνο, τα δικά μου, τις δικές μου χαρές, του βγάζω κι εγώ τα δικά μου εσώψυχα και του τα λέω. Και λίγες μέρες, δέστε και ένα άλλο τώρα με μια εικόνα, λίγες μέρες πριν τελειώσει η ελεύθερη μετακίνησή μας, μου έρχεται για εξομολόγηση ένα ζευγάρι με ένα πολύ σοβαρό θέμα και λέει, είδα το βράδυ στον ύπνο μου να πας να εξομολογηθείς σε αυτήν την εκκλησία και τι της είπε ο Άγιος και να ζητήσει, λέει, την εικόνα μου να την προσκυνήσεις. Και έρχεται εκεί και δεν ήξερε πώς να μου το πει. Λέει, Πάτερ, πώς σας λένε? Λέω, Παπαχρήστο. Λέω, δεν το ξέρεις? Το ξέρω, αλλά να επιβεβαιώσω. Τι θέλεις να επιβεβαιώσεις? Μήπως έχεις καμιά εικόνα του Αγίου σου? Και εγώ έδωσα αυτήν την εικόνα που μου έφερε αυτή η υπέροχη κυρία για να προσκυνήσει. Ο Άγιος Χρήστος ο Κυπουρός. Και μέσα στα Χριστούγεννα, δέστε ποια άλλη εικόνα ήρθε που ήταν συμβολική να την άνθουμε καντήλι αυτό το καιρό. Έρχεται μια κυρία και δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα, θα ήθελα να μου πει τώρα το λόγο για τον οποίο το έκανε τότε και μου λέει, θέλω να σου φέρω τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό. Δεν ξέρω, θέλω να τον έχεις και να το ανάβεις συνέχεια καντήλι στο ιερό. Και τον άναβα και όταν ήρθε η επιδημία, λέω, Θεέ μου, πρόβλεψες και ήρθε ο Άγιος αυτός που πάλευε τους λεπρούς. Και ξέρετε κάτι, για να το πούμε αυτές τις μέρες, για να μην περνάνε τέτοιες σκέψεις από την καρδιά μας και μολυνόμαστε, ναι, η Θεία Κοινωνία δεν κολλάει τίποτα σε κανένα. Αυτές τουλάχιστον τις σκέψεις μην επιτρέψουμε στο διάβολο να μας τις βάλει μέσα μας. Αυτοί οι Άγιοι όλοι, και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός και ο Άγιος Ευμένιος και ο άλλος ο παπάς που ήταν κάτω στην Λέρο που ήταν οι λεπροί και όλοι αυτοί κοινωνούσαν και εγώ το έκανα και το κάνω και τώρα με τη νοσοκομεία. Κοινωνάμε όλους τους ανθρώπους και μετά από αυτήν τη Θεία Κοινωνία καταλύουμε και την παίρνουμε όλοι εμείς μέσα μας. Το μυστήριο είναι μυστήριο. Το μυστήριο δεν το ενοχλεί τίποτα. Το υπόλοιπο όμως κομμάτι, ότι η συνάθρηση και όλος ο κόσμος μαζί, ναι, αυτό θέλει προσοχή και θα φυλαχτούμε όλοι. Και είναι πολύ σύντομα που θα τελειώσει και θα σφυρίξει φτούξ ελευθερία και θα χυθούμε όλοι πως βγαίνουν τα σκυλάκια και τα κατσικάκια και τα προβατάκια όταν τους ανοίγει ο τζαμπάνος στην πόρτα και βγαίνουν έξω και τρέχουν και χοροπηδάνε και τρέχουν και χοροπηδάνε και χαίρονται και τα λοιπά. Έτσι θα βγούμε όλοι και θα κάνουμε και αγρυπνίες ατελείωτες και ακολουθίες ατελείωτες και λειτουργίες ατελείωτες και θα κοινωνάμε ατελείωτα και θα εξομολογούμαστε, αρκεί να μην ξεχάσουμε
όλα αυτά που μάθαμε αυτές τις μέρες, που μας έμαθε ο πόνος, ο φόβος, η αγωνία, να μην τα ξεχάσουμε. Το μάθημα να το ξέρουμε καλά. Γιατί όποιος δεν το θυμάται το μάθημα, ο καθηγητής τον κάνει σχολείο και ο δάσκαλος. Τον βάζει να το ξαναμάθει. Και άμα δεν την περάσει την τάξη, τον βάζει να την ξαναπεράσει. Μην ξαναχρειαστεί λοιπόν να την ξαναπεράσουμε την τάξη. Να την περάσουμε μία και έξω. Και η χώρα μας, δεν ξέρω ποιος την προστάτεψε, οι Άγιοι, ο Θεούλης, η Παναγία, οι επιστήμονές μας, μάλλον κάναν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά βλέπετε ότι δεν πονέσαμε πολύ, δεν ματώσαμε όλοι στα σπίτια μας. Γιατί για σκεφτείτε τα διπλανά κράτη που χάσανε 15 και 20 και 20 και χιλιάδες κόσμο και τελειωμό δεν έχουνε. Εμείς εδώ το μαζέψαμε το κακό πολύ. Ας το τελειώσουμε όμορφα λοιπόν, και όμορφα να λήξει, και όμορφα να ζήσουμε, και όμορφα να το πάμε από εδώ και πέρα. Αξίζει. Πατέρα Χρήστο, ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό διδασκόμαστε, αυτό βλέπουμε ότι είναι και το συμπέρασμα από όλα αυτά που έχετε πει. Μέσα από την κρίση η καρδιά μας ήρθε και σκλήρινε. Και είχαμε αρχίσει να μην βοηθάμε και να μην βλέπουμε και τον συνάνθρωπό μας, ούτε τον γείτονά μας, αν έχει μια ανάγκη. Μήπως ήρθε ο καιρός αυτό πράγμα να μειωθεί, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να γίνουμε και πάλι φίλοι και με τον γείτονα και τον συνάνθρωπό μας. Είδαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή το κακό. Ποιος περίμενε το πέρυσι τέτοια μέρα να σκεφτεί, τι, ότι ήρθε η καταστροφή και ότι παιδιά τελείωσε. Ποιος περίμενε σε αυτές τις χώρες? Η πιο αναπτυγμένη περιοχή της Ιταλίας ήταν η Βόρεια Ιταλία. Και πέρασε και θερίζει χιλιάδες. Η Ισπανία, η Αμερική, η Γαλλία, η Αγγλία. Γι' αυτό λοιπόν το κακό να μαλακώσει την καρδούλα μας. Να τη μαλακώσει. Και τη μαλακώνει η αγάπη. Ποια αγάπη? Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έδωσε τον γιο του τον μονογενή, τον έστειλε εδώ κάτω να περπατήσει μαζί μας, να αγκαλιάσει όποιον φτωχό, πονεμένο, άρρωστο, καταφρονεμένο, να τους κάνει όλους αυτούς φίλους του και ο άνθρωπος να τον σταυρώσει. Αλλά ο Χριστός σταυρώθηκε για να δώσει, λέει, τον εαυτό του αντίλητρο, δηλαδή να πληρώσει ό,τι χρέος είχε ο άνθρωπος για να μας σώσει, να μας σώσει από το διάβολο και από το φόβο του θανάτου. Τυχερός είναι εκείνος που δεν φοβάται το θάνατο. Δεν τον φοβίζει ο θάνατος καθόλου. Και ξέρει ότι θα περάσει από αυτήν στην άλλη ζωή και θα τον περιμένει να τον αγκαλιάσει ο Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι. Γιατί? Τι προϋπόθεση χρειάζεται? Λίγη από την αγάπη του Θεού, από την ταπείνωσή του, από την υπομονή και από την υπακοή στην Εκκλησία. 1, 2, 3, 4. Τα μάζεψε ο άνθρωπος στη χούφτα του, θα τα δώσει εκεί μπροστά και θα πει αυτά μπόρεσα, αλλά προσπάθησα όμως. Αυτή η αγάπη λοιπόν, ναι, αυτή η αγάπη είναι το κλειδί που θα ανοίξει τον παράδεισο για όλους μας. Μη γελιόμαστε. Δεν μας έβαλε σε εμάς τους Ορθοδόξους,
δεν μας έφτιαξε στρατό, να πολεμάμε με στρατό για το Θεό. Τα δικά μας όπλα δεν είναι τα όπλα, τα κανόνια και οι βόμβες και τα μαχαίρια και τα χαντζάρια. Τα δικά μας όπλα είναι η αγάπη και ξανά η αγάπη και ξανά η αγάπη και ξανά η αγάπη, με λίγη έστω ταπείνωση, υπομονή και υπακοή. Μου λέει και ο Γεροπαΐσος, αχ παιδάκι μου, τον κόσμο θα τον κερδίσεις, πώς ρε γέροντα, τι να λέω, πώς να τους τα λέω, τι να κάνω. Ό,τι μπορείς παιδάκι μου να κερδίσεις με ένα χαμόγελο, με ένα χάδι και με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να τα κερδίσεις. Μόλις τις ομιλίες και όλον τον αγώνα να κάνεις τη γη, δεν θα κερδίσεις τίποτα αν δεν βγάλεις τον άλλον ότι αυτός ο Θεός είναι Θεός αγάπης, χαμόγελου και αγκαλιά. Γι' αυτό και πάνω στο Σταυρό, πώς τον βάζουμε τον Χριστό, με ανοιχτή την αγκαλιά του. Και έτσι τον έχουμε όλο το χρόνο, με ανοιχτή την αγκαλιά, για να μπορούν εκεί να χωράνε όλοι οι άνθρωποι. Εγώ απόλαυσα αυτή τη συζήτηση. Όχι, πήγε να βρέξει, αλλά δεν έβρεξε. Σταμάτησε. Οπότε γλιτώσαμε και τη βροχή. Ας είναι το θέλημά του αυτό. Συχνά αναρωτιέμαι ότι είναι τόσο μεγάλο το μεγαλείο του Θεού και τόσο μικρό το δικό μου το κεφάλι για να το χωρέσει μέσα αυτό το πράγμα που κατέβηκε, ήρθε κάτω στη γη. Πήρε μορφή ανθρώπινη και ήρθε να πεθάνει για τις δικές μου τις αμαρτίες. Ποιος ήμουν εγώ που ήρθε να πεθάνει για ναι, μας, και ήρθε Χριστό. Για τον καθένα μας. Και όχι μόνον ήρθε ο Θεός, ξεντήθηκε και τη δόξα Του, την άφησε στην άκρη. Λέει εκεί ότι το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, που εκεί στον κήπο της Γεστημανή, όταν βγήκανε, όρμηξε η σπήρα ολόκληρη συμμορία να τον συλλάβει, και μαζί με αυτούς και ο Ιούδας, που τον φίλησε κιόλας για να δείξει ποιος είναι, για να είναι σίγουροι ότι θα τον συλλάβουν. Και βγάζει ο Πέτρος το μαχαίρι και κόβει το αυτί του δούλου, και ο Χριστός το παίρνει και το ξανακολλάει. Αυτό το, θα λέγαμε εμείς, μικρούτσικο θαύμα. Αλλά και σε αυτόν που ήρθε να τον συλλάβει, του δείχνει την αγάπη του. Και λέει εκεί, θα μπορούσα, λέει, εγώ να παρατάξω λεγεώνες αγγέλων, στρατιές αγγέλων, και να μην με ζυγώσει κανένας. Αλλά αφήνεται γυμνός στα χέρια της συμμορίας να πάθει όλους αυτούς τους κολαφισμούς και τους εμπτισμούς και τους ραβδισμούς, να τον εξευτελίζουν από τον ένα στον άλλον εκείνο το βράδυ, και αυτός να παραδίνεται για να μας δείξει τι, το μεγαλείο της αγάπης. Ποιας αγάπης όμως? Όχι για να έρθει και να φτιάξει ένα καλό κλαμπ καλών ανθρώπων και καλών χριστιανών. Δεν το μισεί αυτό ο Θεός, δεν το θέλει. Ήρθε εδώ για να φτιάξει όλη τη γη έτοιμη να μπορεί να δεχτεί τους ανθρώπους. Να μπορεί να δεχτεί τον κάθε ένα. Ο κάθε ένας, εσύ που κάθεσαι στη γωνιά τώρα και κλαις και λες, εγώ παπά μου είμαι ο Μαρτωλός, εγώ δεν μπορώ, άσε με. Τι λες μωρέ, εσύ έλα πρώτος. Εσύ που έκανες 2, 3, 5, 10, 20 αμαρτίες, έλα πρώτος. Πρώτον σε θέλει ο Θεός. Και το έδειξε αυτό, δεν τα λέω από το μυαλό μου τώρα, το χαζό το μυαλό μου. Γιατί τον πρώτο που πήρε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών ήταν ο ληστής εν το Σταυρό. Ο πρώτος. Έλα, του λέει, σήμερα σου λέω, έλα. Και τι είπε ο ληστής? Νηστητή μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη Βασιλεία σου, να με θυμηθείς και εμένα όταν θα έρθεις στη Βασιλεία σου. Αλήθεια σου λέγω. Αλήθεια. Σήμερα θα είσαι μαζί μου. Και όλα εκείνα τα άλλα που είπε
όταν πήγαν και του είπανε εκεί που έτρωγε με τους μαθητές του σε ένα σπίτι και είχε μαζευτεί όλοι, θα έλεγε ο κόσμος, η Σάρα και η Μάρα, και φώναξαν οι γραμματείς τους μαθητές και τους λένε γελάτε εδώ, γελάτε να σας πούμε κάτι, γελάτε εδώ. Ούκε σχήνεται ο διδάσκαλος ημών, δεν ντρέπεται ο διδάσκαλός σας, εσθήν και πίνει μετά αμαρτωλών και τελωνών και πρωνών. Δεν ντρέπεται να τρώει και να πίνει με όλους αυτούς. Η πλάκα ποια είναι, ότι αυτός ο δάσκαλος, ναι εσείς, δεν ντρέπεται. Δεν τον ντρέπεται, ξέρετε ποιον ντρέπεται, είναι αυτό που είπαμε, είπε το χθεσινό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε στις εκκλησίες μας. Τα ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Την υποκρισία δεν θέλει ο Θεός. Γιατί έχει μέσα και εγωισμό και κακία και έχθρα και μίσος και φθόνο και νομίζει ο καθένας ότι εγώ είμαι και οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Αυτόν τον φαρισαίο ναι, δεν τον θέλει ο Θεός. Τον άλλον όμως τον καημένο τον τελώνει, την πόρνη, τους αμαρτωλούς, τον ληστή. Πρώτος τους φωνάζει, ελάτε, 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 ελάτε. Και τώρα είπαμε μόλις έρθει το φτούξ ελευθερία, θα αφήσουμε χώρο να μπουν πρώτοι αυτοί μες στο ναό. Και δεν έχουμε πλέον δικαίωμα κανένας, κανένα να τον πει άθεο και άπιστο. Κανένας δεν είναι άθεος, κανένας δεν είναι άπιστος. Πόσοι κάνανε το σταυρό τους στις εντατικές από αυτούς. Διάβασα κάπου πάλι σε αυτά τα ωραία που φτιάχνονται αυτές τις μέρες. Λέει, στους τοίχους των νοσοκομείων ακούστηκαν πολύ περισσότερα και ουσιαστικότερα κυριελέησον αυτές τις μέρες από ό,τι ακούγονταν χρόνια ολόκληρα στους ναούς μας. Στους ναούς μας πρέπει να το πούμε, πηγαίναμε περισσότεροι για να επιδειχτούμε. Ούτε ταπείνωση, ούτε υπομονή, ούτε αγάπη, ούτε ομορφιά βλέπαμε μέσα μας. Τίποτα. Επίδειξη εγώ είμαι. Κι άμα θέλεις Θεέ μου, σκοτώνω και χίλιους για σένα. Και πλάκα είναι ότι το εννοούσαμε αυτό. Γι' αυτό και συνεχώς κουβέντες, οι άθεοι, οι άπιστοι, οι εχθροί της πίστεως. Ποιο μωρέ δεν έχει εχθρό η πίστη μας. Παρά μόνο την υποκρισία και τον εγωισμό μας έχει εχθρό. Δεν υπάρχει εχθρός για την πίστη αυτήν. Εχθρός είναι αυτός που είναι εγωιστής, που είναι υποκριτής. Τον άλλον θα τον φέρει μια μικρή σβουρίτσα ο Θεός και θα τον δει. Θα τον δει τον Θεό και θα τον λατρέψει και θα τον πιστέψει και θα πάει κοντά του. Και ξέρει ο Θεός τι θα τον κάνει. Θα δούμε θαύματα τώρα όταν ανοίξουν οι εκκλησίες. Θα δούμε θαύματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Γιατί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων γίνεται δουλειά αυτές τις μέρες. Να προσέξουμε μήπως εμείς οι καλοί χριστιανοί που απλά ψάχνουμε συνωμότες παντού χάσουμε τα βήματά μας για το Θεό. Χάσουμε τα βήματά μας για το Θεό. Και τα βρούνε οι άλλοι. Και γεμίσει ο δρόμος για το Θεό από πολλούς ανθρώπους. Πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα τον βρουν το Θεό. Την ευλογία σας ζητάει ο κόσμος. Να πω την ευλογία μου, ποια ευλογία μου, ρε, την αγάπη μου θα στείλω, την αγάπη μου θα στείλω. Και να έχουμε όλη την ευλογία του Θεού και μη κοιοτεύετε,
δεν θα σας μαλώσει ο Θεός, που φέτος δεν θα προσκυνήσετε, δεν θα είστε κάτω από τον εσταυρωμένο. Σας παρακαλώ πολύ, μη γεμίζετε την καρδούλα σας με τέτοιες σκέψεις. Βρέστε, κάπου έχετε εικόνες στο σπίτι, πάρτε τις αγκαλιά, ακούστε τις ακολουθίες, διαβάστε τα Ευαγγέλια καλά να τα ζήσετε αυτές τις μέρες. Αγαπηθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους, συγχωρεθείτε με αυτούς που δεν... Κάτι χρωστάμε όλοι μας, ή χρωστάτε, ή χρωστάμε, ή χρωστάνε οι άνθρωποι. Και εκεί είναι ο Θεός. Γιατί πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνώντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία την προσκυνεί. Αν Τον προσκυνάμε πραγματικά όπως πρέπει, θα τα βρούμε τα ποδαράκια Του. Θα τα βρούμε και θα τα φιλήσουμε. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση και μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και στην κοινωνία μας. Και ευχαριστούμε πολύ όλους αυτούς τους γιατρούς και τους νοσοκόμους και τους μικρούς και τους μεγάλους που παλεύουν αυτές τις μέρες να σωθεί ο τόπος μας. Να είμαστε καλά όλοι.